Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την ενημέρωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Παραμένει το μπλόκο στο Λούρο από αγρότες του νομού της Πρέβεζας. Είναι κλειστή έτσι η εθνική οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας στο συγκεκριμένο σημείο. Επίσης κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αντιρίου Ιωαννίνων, αφού αγρότες έχουν ακινητοποιήσει τα γεωργικά τους μηχανήματα στη γέφυρα του Αχελώου. Για αύριο το πρωί, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού της Άρτας καλεί σε συλλαλητήριο στη γέφυρα Καλογύρου στις 11. Στο σημείο αυτό να περάσουμε να δούμε τι δηλώνει στον RTV για την αυριανή κινητοποίηση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού της Άρτας, όπως επίσης και το ρεπορτάζ από τον μπλόκο του Λούρου. Αύριο στη γέφυρα Καλογύρου 11 η ώρα το πρωί, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Άρτας καλεί τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους του νομού, αλλά και τους εργαζόμενους να παρευρεθούν στο συλλαλητήριο, να δυναμώσουν το συλλαλητήριο. Ήδη από χθες το πρωί είναι κλειστός ο δρόμος προς Πρέβεζα στο ύψος του Λούρου από τους αγρότες της Πρέβεζας, οι οποίοι ακόμη σήμερα και για σήμερα και για αύριο, από ό,τι μας λένε, θα κλείνουν το δρόμο. Και εμείς από την πλευρά μας έχουμε βοηθήσει και σε αυτό το συλλαλητήριο με μηχανήματα και με κόσμο. Και αύριο, με την κινητοποίηση αυτή που θα γίνει στη γέφυρα Καλογύρου, που παλεύουμε για να είναι η συμμετοχή μεγάλη, θα δούμε εκεί τι μορφή θα πάρει ο αγώνας και για παραπέρα κλιμάκωση. Μέσα από το σταθμό σας θέλω να πω στους αγρότες ότι η εικόνα του χθεσινού μπλόκου στο Λούρο θύμιζε παλιές εποχές. Περίπου 70 τρακτέρ με παλμό, υποκαταρακτώδη βροχή, δώσανε δηλαδή στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι και εδώ οι αγρότες του νομού της Πρέβεζας αλλά και της Άρτας έχουν σοβαρά και οξυμένα προβλήματα. Εμείς ζητάμε από τους αγρότες να δυναμώσουν αύριο τον μπλόκο στη γέφυρα Καλογύρου, αλλά και με παραπέρα δυνάμωμα του μπλόκου που παραμένουν οι αγρότες εκεί, να τους ενισχύσουμε στον Λούρο, γιατί δεν μπορούμε να ακούμε άλλο για την Άρτα ότι η Άρτα δεν συμμετέχει στα μπλόκα και πιθανόν να μην έχει και προβλήματα. Χθες μας ειδοποίησαν από την Πασαγιές ότι ο νομός Άρτας και Πελοπόννησο δεν θα πάρουν τίποτε από αυτά τα ψίχουλα που εξήγηλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη στην Πελοπόννησο έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις με κλείσιμο του Ισθμού και σε άλλα δύο κομβικά σημεία, και εδώ στην Άρτα αύριο οι αγρότες να δώσουν το παρόν. Να μην μείνει κανείς αγρότης, κανείς κτηνοτρόφος, κανείς εργαζόμενος, να μην μείνει μέσα στο σπίτι του, μέσα στα καφενεία, και οι καταστηματάρχες να βοηθήσουν όσο μπορούν, όλος ο κόσμος, η νεολαία, για να πάρει αυτός ο αγώνας να πάρει μια μεγάλη κλιμάκωση, να κλιμακωθεί παραπέρα, για να αναδείξουμε τα προβλήματα που χρονίζουν στην περιοχή μας.